Το ΣΑΜΙ πράγματι τώρα ανοίγει ένας νέος κύκλος, θα λέγαμε, στην Ελλάδα. Το ΣΑΜΙ είναι γνωστό από παλιά, καλλιεργείται στη χώρα μας, αλλά μετά το 1960 γίναμε ελληματικοί ως προς το ΣΑΜΙ. Ο λόγος είναι ότι η συγκομιδή είναι δύσκολη, οι αποδόσεις λόγω των παλιών ποικιλιών ήταν μικρές και, εν πάση περιπτώσει, υπήρχε ανταγωνισμός από χώρες της Αφρικής, της Νότιο-Ανατολικής Ασίας, που βγάζουν στο ΣΑΜΙ και οι τιμές αυτές ήταν χαμηλές. Όμως σήμερα υπάρχουν κάποιοι, θα λέγαμε, πληθυσμοί, όχι ποικιλίες ακόμα, οι οποίοι είναι ημιδιάρρηκτες, δηλαδή δεν ανοίγουν εύκολα και δίνουν αποδόσεις ικανοποιητικές, δηλαδή διπλάσια έως τριπλάσια από ό,τι δίνουν μέσω όρου παγκοσμίως, που είναι η μέση τιμή είναι κοντά στα 50 κιλά το στρέμμα, και επιπλέον γίνεται η συγκομιδή μηχανική, δηλαδή με θεριζοαναλυστική μηχανή. Οι τιμές είναι προσιτές, δηλαδή η μέση τιμή την τελευταία τετραετία είναι κοντά στο 1,5 ευρώ το κιλό. Το ελληνικό ΣΑΜΙ έχει ποιοτικά, βιολογικά, θρεπτικά, συστατικά ανώτερα από ό,τι το εισαγόμενο, και εφόσον η χώρα μας εισαγάγει κοντά μέσω όρο 40.000 τόνους στο ΣΑΜΙ, γιατί να μην υπάρχει μια ευκαιρία, μια εναλλακτική, να μπει το ΣΑΜΙ, όλα αυτά τα πλεονεκτήματα που είπαμε, και στη χώρα μας. Υπάρχει τάση να εκδηλωθεί ενδιαφέρον? Έχουμε, σας είπα, ότι σαν παραγωγή ελάχιστα 5.000 στρέμματα στην Ελλάδα, τελευταία διετία μιλάμε, και μπορούμε τις ανάγκες μας να τις καλύψουμε με 300-350 στρέμματα. Άρα υπάρχουν ανάγκες, εφόσον εισαγάγουμε. Οι τιμές είναι καλές για τον παραγωγό, άρα νομίζω ότι πρέπει να δοθεί μια όθηση, και το Υπουργείο το γνωρίζει αυτό το πράγμα, και μάλιστα από ό,τι έχω συζητήσει ήδη το Υπουργείο Γεωργίας με τον Αλούχο Δήμητρα, υπάρχει ένα πρόγραμμα για ανέβρεση ποικιλιών που να προωθήσουν το ΣΑΜΙ.